Έτοιμοι όλοι. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ από την πλευρά μου έχω κυρίως ευχαριστίες να κάνω. Πριν από αυτές όμως να πω ότι είχε δίκιο η Άννη που είπε ότι βρισκόμαστε σε μία πινακοθήκη. Άρα εγώ καλέστηκα να κάνω μία μουσιακή έκθεση σε μία πινακοθήκη. Δεν ήταν καθόλου απλό, έπρεπε να γίνει ένα αφήνημα. Και όπως ξέρετε όλοι, ο κ. Παπαθεοδόρου με αυτή τη μοναδική συλλογή, σχεδόν όλη τη συλλογή την είχε ήδη δημοσιεύσει. Άρα το κοινό της Λάρισας ήξερε τις ιστορίες. Έπρεπε λοιπόν να κάνουμε ένα καινούριο αφήγημα, να βάλουμε μία σειρά τα πράγματα, να κάνουμε καινούριες ενότητες, ούτως ώστε σαν να είναι η έκθεση μικρά-μικρά σκηνικά και να αφηγούνται αυτά τα σκηνικά, δηλαδή μικρές αναφορές, να αφηγούνται ένα μεγαλύτερο αφήγημα που είναι η ίδια η πόλη, αρχικά, η ευρύτερη περιοχή, όπως είπε και ο Δήμαρχος, κατά δεύτερον, και αφιερώσαμε και δύο ακόμα ενότητες που αφορούν τον ίδιο τον κύριο Παπαθεοδόρου. Σε μία συλλογή, το σημαντικότερο όλων είναι πώς είχε η ιδέα, το ένοσμα. Γιατί ξεκίνησε ο κ. Παπαθεοδόρου, ήταν ένας επιστήμονας, υπηρέτησε την επιστήμη του, ξεκίνησε όμως από κάπου και μέσα σε αυτό το ξεκίνημα ήταν τα παιδικά του χρόνια. Αυτό για μας ήταν δελεαστικό, το αναδείξαμε αν θέλετε, δηλαδή το έναυσμα πώς ξεκίνησε αυτή η συλλογή και βέβαια και πώς εξελίχθηκε μέσα σε αυτό. Βάλαμε και μερικά πολύτιμα πράγματα και άλλες εκδείξεις που θα δείτε στην έκθεση.